και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγκεχημένη είναι η κατάσταση στο Ιράκ μετά την επίτευξη μόνιμης εκεχηρίας για την οποία συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους η στρατιωτική ηγεσία της πολυεθνικής και ανώτερη αξιωματική των Ιρακινών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Τεχεράνης που επικαλείται μαρτυρίες προσφύγων, σφοδρές συγκρούσεις αντισανταμικών στρατιωτών και κυβερνητικών δυνάμεων έγιναν σε τέσσερις πόλεις του Ιράκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερ μεταδίδει ότι η μικρή ομάδα ανδρών που είπαν ότι είναι πιστοί σε σιίτη κληρικό αντίπαλο του Σαντάμ Χουσέιν συναντήθηκαν με δημοσιογράφους στα σύνορα Κουβέιτ-Ιράκ και ανακοίνωσαν ότι η Βασόρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης. Το ρόλο που έχει διαδραματίσει και που μπορεί να διαδραματίσει και στο μέλλον η Ελλάδα για εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης στα Βαλκάνια υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμαρά ο Αμερικανός ομολογός του κ. James Baker, σε επιστολή που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο κ. Σαμαράς και στην οποία περιέχεται η διαβεβαίωση για την κάλυψη των όποιων αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων δημιούργησε η κρίση στον Περσικό. Τα πρώτα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που έγινε σήμερα στη Λετωνία και την Εσθονία και στο οποίο οι κάτοικοι αποφασίζουν για το αν αποσχιστούν οι δημοκρατίες τους από τη Μόσχα αναμένονται μετά τα μεσάνυχτα. Το δημοψήφισμα στις δύο βαλτικές δημοκρατίες γίνεται δύο εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα που οργανώνουν οι Σοβιετικές Αρχές για το μέλλον της Σοβιετικής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με τις νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Καλή σας νύχτα.